Αν κάποιος σου ζητάει να σεβαστεί τη σεξουαλική του ταυτότητα με βάση την αντωνυμία που θα χρησιμοποιήσεις αυτός ή αυτή και έρχεσαι σε τρομερή ασυμφωνία γιατί βλέπεις ας πούμε το σώμα ενός άνδρα αλλά ο ίδιος αυτοπροσδιορίζεται ως αυτή, άρα πάβεις να σκέφτεσαι ότι είναι άνδρας, τότε θα πρέπει να καταλάβεις ότι στα θέματα της ταυτότητας προέχει το πώς νιώθει ο ίδιος που βιώνει τον εαυτό του. Μπορεί να διαφωνείς, μπορεί να θεωρείς ότι είμαστε μόνο το σώμα μας και ότι δεν έχει καμία δυνατότητα ένας άνδρας να αποκαλεί τον εαυτό του αυτή. Η γνωστική ασυμφωνία σου έχει σχέση με το ότι πιστεύεις ότι είμαστε μόνο το σώμα μας. Υπάρχει όμως ένας εσωτερικός κόσμος μέσα μας που βεβαιώνει πολύ περισσότερο από όσα λένε οι άλλοι το τι είμαστε. Κανένας δεν σου ζητάει να κάνεις έρωτα μαζί του ή μαζί της. Κανένας δεν σου ζητάει να κάνεις φιλία μαζί του ή μαζί της. Αν και είμαι βέβαιη ότι θα μαθαίναμε πάρα πολλά. Αλλά ζητάει μόνο και μόνο για χάρη του πώς θέλει να τον σέβονται, να σεβαστείς ότι βιώνει τον εαυτό του σαν άνδρας, ενώ γεννήθηκε γυναίκα, ή βιώνει τον εαυτό της σαν γυναίκα, ενώ βιολογικά γεννήθηκε άνδρας. Προέχει να το σεβαστείς.